Τέσσερα, ειδικά δαχτυλίδια, μαγικά δαχτυλίδια, τα οποία κρύβουν κάποιες δυνάμεις. Και θα πάμε να τα αναλύσουμε και να τα δούμε με πρωτότυπες κάρτες. Αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή, κάνε subscribe, μην το αφήνεις, κάνε και like, έλα στο κανάλι, διότι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Κάνουμε τέτοιες πολύ όμορφες αναλύσεις, πρωτότυπες. Άρθρο γραφώ, γράφω άρθρα για αριθμολογία, για αστρολογία, για δεδομένα αστρολογικά, να βοηθηθείς να δεις πού πηγαίνουμε, τι γίνεται και εδώ, αλλά και στο blog μου. Έχω το site μου, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες. Αν επιλέξω μία, είναι η κάρτα του ΑΚΑΣ. Μπες μέσα, μπορείς να πληκτρολογήσεις το θέμα σου και να σου βγάλω εγώ μία κάρτα. Μπες στο site μου, το akastaro.gr, θα καταλάβεις, θα δεις πολλές υπηρεσίες, πολλά πράγματα. Ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα. Επίσης φτιάχνω shorts, φτιάχνω αναλύσεις. Λοιπόν, γιατί να τα χάσεις όλα αυτά, κρίμα δεν είναι? Ωραία, λοιπόν. Πάμε όμως τώρα να επικεντρωθούμε και να δούμε. Όμορφα δαχτυλίδια. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερα δαχτυλίδια. Έτρεξε ένας διαγωνισμός, όπου το κάνουμε αυτό συχνά, κάθε εβδομάδα περίπου. Σας βάζω λοιπόν να ψηφίσετε. Το θέμα μας δηλαδή, βάζω το θέμα το οποίο θα αναλύσουμε, εσείς ψηφίζετε και μετά έρχεστε και βλέπετε την ανάλυση και βλέπετε τι ψηφίσατε, τι σημαίνει. Κάνουμε οργανωμένα πράγματα. Οπότε, τέσσερα δαχτυλίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες και ιδιαίτερες δυνάμεις. Επιλέγεις, τα βλέπεις φυσικά, τα έχεις δει και στην οθόνη ήδη, τα επιλέγεις και πάμε στο πρώτο δαχτυλίδι. Να δούμε το πρώτο δαχτυλίδι, τι θέλει να σου πει. Εντάξει, λοιπόν, κατευθείαν στο θέμα. Πρώτο μαγικό δαχτυλίδι. Θα πάρεις πολλές πληροφορίες. Θα πάρετε γενικά πολλές πληροφορίες, οπότε μείνετε. Πρώτο δαχτυλίδι, μία από τις δυνάμεις που έχει είναι το δισκοπότηρο. Άκουσε να δεις τώρα. Κάθε δαχτυλίδι λοιπόν, και παλιά φορούσαν δαχτυλίδια και ήταν και ένδειξη δύναμης, εξαρτάται που το φοράμε. Εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ ή εδώ, είτε άντρας είτε γυναίκας, εξαρτάται που το φοράμε, δείχνει την ιδιαίτερη δύναμη, διότι εδώ είναι και αποτυπώσεις πλανητών. Εντάξει. Οπότε, εδώ είναι η Αφροδίτη ας πούμε, εδώ είναι ο Δίας, εδώ είναι ο Κρόνος, εδώ είναι ο Ερμής, όχι, εδώ είναι ο Ερμής και εδώ είναι ο Ήλιος, ο Απόλλων. Λοιπόν, Σωστά τα πάνε. Λοιπόν, οπότε, εσύ που έβγαλες το δισκοπότηρο, θέλει να σου πει ότι έχεις τη δύναμη, τη μαγική δύναμη της σελήνης, των συναισθημάτων, θα σου το εξηγήσω, γράμμα θήτα, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για σένα και σε αφορά, καρκίνος, ζώδιο, εντάξει. Και το δισκοπότηρο σημαίνει είναι η αναζήτησή σου. Έχεις τη δύναμη της αναζήτησης. Όταν λέμε όμως αναζήτηση, εννοώ, γιατί θα ρωτήσω, ρε, τι αναζητώ ρε φίλε? Συναισθηματική αναζήτηση. Να βρεις τον έναν ή τη μία, τον μοναδικό, την μοναδική στη ζωή σου. Δεν έχει σημασία αν ταιριάζεται 100%, δεν υπάρχουν άνθρωποι που ταιριάζουν 100%, έτσι. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν ταιριάζεται 100%, δεν έχει σημασία, μπορεί να είστε και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες κιόλας. Αυτό είναι και το σύμβολο που ενώνει, έρχεται και ενώνει τις ψυχές μέσα από τις διαφορετικότητές τους και δημιουργούν, γιατί είναι καρκίνος, είναι συναίσθημα, δημιουργούν είτε οικογένεια, είτε δημιουργούν συναισθήματα, βαθιά συναισθήματα. Πέρα από αυτό όμως, είσαι και ένα άτομο το οποίο αναζητάς και μία ανώτερη πνευματική δύναμη. Η δύναμή σου λοιπόν είναι η βαθιά πίστη σου στο να προχωράς μέσα από όλες τις δυσκολίες, διότι για να βρεις το δισκοπότηρο είναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά είσαι ένας άνθρωπος πλούσιος, πλούσια σε συναισθήματα και αυτή είναι η μαγική σου δύναμη. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τους άλλους ανθρώπους να σε αγαπήσουν. Αυτή είναι η δύναμη και γίνεσαι εσύ το δισκοπότηρο. Το κατάλαβες? Το πιάσες το νόημα?
γίνεσαι πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητή. Σ' αγαπάνε οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα μιλήσω για τη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω πριν 500 χρόνια, αλλά στη σημερινή εποχή δεν είναι εύκολο. Καθόλου εύκολο. Μέσα σε αυτό το πλήθος, μέσα σε αυτή τη μάζα, το να βρεις ανθρώπους, εντάξει δεν λέω ότι θα βρεις 100 ανθρώπους, ενώ ότι θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι να σε αγαπήσουν, είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό, ό,τι πιο μαγικό μπορεί να σου δώσει αυτό που επέλεξες, αυτό το δαχτυλίδι. Λοιπόν, αυτό το δαχτυλίδι, το πρώτο δηλαδή που εξετάζουμε, που έχει και το, σχεδόν το ίδιο χρώμα, γιατί είναι μπλε και το χρώμα, εντάξει, που φωτίζει και αυτό εδώ, φωτίζει, γιατί θέλει να πει ότι φωτίζει η ψυχή σου, είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη δύναμη που έχετε εσείς που το επιλέξατε και έχετε και μεγάλη επίσης διέστηση, έχετε και επίσης μεγάλη πνευματικότητα. Έχετε, πιστεύετε ότι οι συναντήσεις με τους ανθρώπους δεν είναι τυχαίες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Οι άνθρωποι που αγαπιούνται δυνατά, το πιστεύω και εγώ αυτό, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δυνατά, με πάθος, που μπορεί να είναι και μοιραίες οι σχέσεις, δηλαδή ερωτεύεσαι, αλλά μετά κάτι γίνεται και χωρίζεις και μένει, το πληγώνεσαι και αυτά, δεν είναι τυχαίες αυτές οι συναντήσεις. Ήρθαν στη ζωή μας για να νιώσουμε αυτό το συναίσθημα για κάποιο λόγο. Εντάξει. Οπότε είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να ερωτευτείς, αλλά και να κάνεις τον άλλο να σε ερωτευτεί. Ωραία. Θέλω λοιπόν μία από τις κάρτες εδώ τώρα, από τις αριθμολογικές, είναι ο αριθμός 25. Πάμε τώρα στα μαγικά μας εδώ, συνεχίζουμε τώρα να δεις τι όμορφα πράγματα βγαίνουν εδώ. Δες λίγο την εικόνα, κάτσε γιατί λίγο, θέλω να δεις λίγο την εικόνα, που δείχνει ένα πολύ όμορφο πλαίσιο, μια πολύ όμορφη εικόνα με τον ουρανό, με τον ήλιο. Είναι ο αριθμός 25, σου βγει ο αριθμός 25-7 και έρχεται να ενισχύσει αυτή την αποτύπωση που κάναμε προηγουμένως, ότι έχεις πολύ διέστηση. Βλέπεις επίσης προφητικά όνειρα. Έχεις διόραση. Δες το 25 τι αφορά και το 7, το 2, το 5 και το 7, τι αφορούν στη ζωή σου γενικότερα. Έχεις μυαλό, πολύ δυνατό μυαλό, πολύ κοφτερό μυαλό. Έχεις παρατηρητικότητα, προσέχεις τις λεπτομέρειες, έτσι. Διδάσκεσαι από το παρελθόν, δηλαδή οι εμπειρίες που πήρες από το παρελθόν έχουν έρθει να σε διδάξουν πράγματα. Sorry που κάνω μια παύση, απλά σκέφτομαι λιγάκι γιατί μου έρχονται εικόνες και σκέψεις. Ο αριθμός 25, φίλες και φίλοι, είναι ο αριθμός 2, που σημαίνει ως άνθρωπος με ενδιαφέρουν οι σχέσεις. Ο αριθμός 5 σημαίνει οι εμπειρίες, σημαίνει η επικοινωνία, οι 5 αισθήσεις. Δηλαδή, θέλω ανθρώπους οι οποίοι θα μου ξυπνήσουν αυτές τις 5 αισθήσεις. Και ο αριθμός 7 είναι το κάτι πιο βαθύ, το πνευματικό. Εσείς δηλαδή θέλετε να συνδέεστε με κάτι πιο πνευματικό. Όμως, η μαγική σας δύναμη που σας δίνει, που επιλέξατε αυτό το δαχτυλίδι, είναι η διέστησή σας η οποία σας βοηθάει να νικήσετε οποιοδήποτε εμπόδιο, να το ξεπεράσετε. Η διόρασή σας, αυτό που βλέπετε, έτσι, κάτω από την επιφάνεια από αυτό που συμβαίνει, η πραγματικότητα, που άλλοι μπορεί να βλέπουν κάτι άλλο και να λένε, έλα μωρέ, δεν είναι έτσι όπως τα λες, και όμως εσείς να το διαβλέπετε αυτό το πράγμα και να σας βοηθάει και να καταλαβαίνετε. Μάλλον, να σας το πω λίγο διαφορετικά, αν το μαγικό δαχτυλίδι σας μιλούσε, που σας μιλάει βεβαίως με την επιλογή σας, μία πρόταση θα σας πει. Έπρεπε να ξυπνήσεις τις αλήθειες μέσα σου. Αυτό κρατήστε. Σημειώστε το. Έπρεπε να ξυπνήσεις τις αλήθειες μέσα σου. Μεγάλη πρόταση, μεγάλη κουβέντα. Σημειώστε το στο μυαλό σας. Για πάμε να δούμε επίσης. Τι άλλο έχουμε εδώ. Ιδιαίτερες κάρτες. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν το 8 μπαστούν. 8 μπαστούν.
Το 8 μπαστούνι μαθαίνω εδώ πέρα τον Μίστη. Είναι από τις κάρτες, λέγονται Runic Tarot, ρουνικές ταρό. Αυτά είναι ρουνικά σύμβολα. Είναι από την αλφάβητο δηλαδή, ρουνικό αλφάβητο. Το 8 μπαστούνι με μια πολύ ωραία έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση που βγαίνει το ουράνιο τόξο και έρχεται και ενοποιείται με εδώ, με το τέτοιο, με τα 8 μπαστούνια, συγγνώμη, και κάνουν ένα κύκλο. Και μετά σύμβολα και εδώ τα ρουνικά σύμβολα, τα οποία έρχονται να δείξουν ότι σε αυτό το βιβλίο της ζωής εσείς έχετε τη δύναμη. Ναι, κοιτάζω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Αυτό θα μπορούσε να είναι και το θήτα, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Προσέξτε να δείτε. Βάλτε λίγο φαντασία. Τώρα πώς μου ήρθε η φλασιά, μου ήρθε η φλασιά. Λοιπόν, το θήτα, ο κύκλος με τη γραμμή, η γραμμή εδώ και νοητά γύρω-γύρω και ο κύκλος που κάνει. Πολύ ωραία. Το θήτα που μπορεί να σημαίνει και το θάρρος, έτσι. Το θήτα, γιατί εδώ σημαίνει και καλά νέα. Το 8 μπαστούνι γενικά έχει μια πολύ θετική αποτύπωση. Είναι τα καλά νέα. Αυτός εδώ ο Μίστης σας λέει καλά νέα. Το δαχτυλίδι δηλαδή, το οποίο μπορεί να κατασκευάστηκε, πάμε λίγο φαντασία να βάλουμε τώρα, βάλουμε λίγο παραμύθι στην ιστορία μας, το δαχτυλίδι το οποίο κατασκευάστηκε μπορεί να είναι από έναν Μίστη ο οποίος σας το έδωσε για να σας μιλήσει και για να σας πει ότι στη ζωή χρειάζεται δύναμη, στόχους, ενέργεια, να προχωρήσετε με θάρρος. Όχι στο θάνατο. Γιατί το θήτα, ξέρω, θα πάει πολύ συνειρμικά, θα πει θήτα, θάνατος. Λοιπόν, όχι στο θάνατο. Όχι στο τέλος. Ζούμε όσο μπορούμε, με όλες τις δυσκολίες, με όλα τα άσχημα που συμβαίνουν. Ναι, υπάρχει θάνατος γύρω-γύρω στον κόσμο, πολύ θανατικό. Πώς όμως εμείς θα πορευτούμε, θα βρούμε το δυσκολότερο να περάσουμε μέσα από όλη αυτή τον κύκλο και τη δίνει. Λοιπόν, με το να καταλάβουμε με τη διέστησή μας τι είναι σωστό, με τις αλήθειες μας, και να προχωρήσουμε, διότι τελικά υπάρχουν και θετικά πράγματα στη ζωή. Το μαγικό δαχτυλίδι σε προτρέπει να βρεις τη ζωή σου, το νόημά σου. Εντάξει. Τώρα μπορεί να ρωτήσετε πώς θα το βρω το νόημα. Θα ψάξετε. Πρέπει να το ψάξεις. Πάμε λοιπόν. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης δείτε, αν έχετε, αν μπορείτε να δείτε, μισό λεπτό, αυτά τα συμβολάκια εδώ, θα σας τα φέρω κοντά-κοντά, αν τα έχετε στην παλάμη σας, στα χέρια σας. Δεν είναι κακά σύμβολα, είναι σύμβολα τα οποία δεν είναι ακριβώς σταυρός, είναι πλαγιαστό Χ, είναι σημεία, αν θέλετε, συνάντησης εμπειριών. Κυρίως μπορεί να υπάρχουν σε αυτές τις γραμμές ή στη γραμμή της ζωής, ας πούμε. Αν υπάρχουν, είναι κάποια εμπειρία. Εντάξει. Δείτε το εσείς και βλέπουμε. Και αυτό που έχω να σας πω επίσης είναι 7ος οίκος. Ο 7ος οίκος έχει να κάνει με τη σχέση. Μια πανέμορφη κάρτα. Θέλω να τη δείτε. Να αποτυπωθεί στο μυαλό σας. Το μαγικό που έχετε λοιπόν εσείς είναι οι σχέσεις. Μπορείτε να χτίσετε, να φτιάξετε όμορφες, δυνατές, με πάθος σχέσεις, με βαθύ νόημα σχέσεις, και να είναι η αποστολή της ζωής σας αυτή κιόλας. Ναι, ναι. Ένα μεγάλο πάθος, ένας μεγάλος έρωτας, ένας πολύ όμορφος γάμος, αγάπη, οικογένεια, παιδιά, μεγάλωμα, δουλειές, όλα αυτά που νομίζουμε ότι είναι καθημερινά, είναι αποστολές. Αυτές είναι αποστολές μας. Και είναι όλες δύσκολες. Δεν είναι εύκολες. Αλλά οι σχέσεις. Αυτή είναι η αποστολή σου. Ωραία. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δαχτυλίδι. Πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο. Α, και πριν κλείσω, γιατί μου ήρθε πάλι φλασιά, αριθμό 45. Δώστε σημασία στον αριθμό 4, 5 και 9. Οι σχέσεις γενικά. Πάμε στο δεύτερο δαχτυλίδι. Ιδιαίτερο, είδατε, είναι ιδιαίτερα δαχτυλίδια. Εγώ τα έχω φτιάξει μέσα από διάφορες διαδικασίες. Λοιπόν, μη σας μπερδεύω τώρα. Το δεύτερο δαχτυλίδι έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα.
Έχει μια ιδιαίτερη χρειά. Ένα λεπτό. Μια γουλιά καφέ. Περνάμε ωραία, από όταν σου πει και εγώ μια γουλιά καφέ. Ποια είναι όμως η δύναμή του? Για να δω. Ποια είναι η δύναμή του λοιπόν? Και είναι η κουκουβάγια. Μου βγήκε ανάποδα. Τη γύρισα όμως στα ίσια. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται και σας λέει το δαχτυλίδι, γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μάλιστα και στα χρώματα ταιριάζει με την κουκουβάγια. Αριθμό 46, γράμμα φι, που αν σημαίνει φωτιά, εντάξει. Βάλτε και εσείς όποιες λέξεις έρχονται συνειρμικά, γιατί εντάξει, εγώ είπα ένα πράγμα, φώτης, φωτιά, φως, φωτεινή, δεν ξέρω τι. Μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί εσάς να σας έρχεται συνειρμικά στο μυαλό. Γνώσεις. Έχετε τη δυνατότητα των γνώσεων. Ξέρεις τι είναι να γνωρίζεις πολλά πράγματα και να μπορείς να τα συνδυάσεις. Ξέρεις τι είναι να μπορείς σε μια συζήτηση όταν ο άλλος δεν ξέρει να τον κατατοπίζεις και να του λες ναι, αλλά αυτό, αυτό και αυτό. Είναι η γνώση, είναι δύναμη. Η δύναμη λοιπόν του δαχτυλιδιού σου είναι οι πολλές γνώσεις. Από εμπειρία, από σπουδές, από προσωπική ενασχόληση, οτιδήποτε. Αποκαλύψεις, έχεις βοήθειες, διορατικότητα. Όμως, γιατί βγήκε ανάποδα? Βγήκε ανάποδα διότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι γνώσεις. Για καλό ή για κακό. Για φως ή για σκοτάδι. Αυτό χρειάζεται προσοχή, διότι πολλοί παίρνουν το δαχτυλίδι τις γνώσεις, μαθαίνουν πράγματα, μαθαίνουν τέχνες, αλλά τις χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Και να είστε σίγουροι, σίγουρες, ότι το κάρμα μετά, όταν γίνει μία διασάλευση αυτής της παγκόσμιας, αν θέλετε, σταθερά, των νόμων, το σύμπαν δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρεί. Το σύμπαν συγχωρεί. Δεν πηγαίνει με κακό τρόπο να τιμωρήσει, απλά κάνει εξισορρόπηση. Αν χρησιμοποιήσεις τις πνευματικές σου δυνάμεις για ύπουλους τρόπους και όχι για το ανώτερο καλό και όχι για την ανώτερη γνώση, όχι για την ανώτερη αγάπη, και το χρησιμοποιήσεις για να εκμεταλλευτείς καταστάσεις ή τις πληροφορίες που έχεις ή τις γνώσεις που έχεις, τότε θα έρθει η εξισορρόπηση. Και η εξισορρόπηση κάνει μπαμ πολλές φορές. Εντάξει, αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά σαν άνθρωπος όμως εσύ έχεις τη δυνατότητα πάρα πολλών γνώσεων και διορατικότητας. Να μπεις μέσα σε βάθος και να καθοδηγήσεις. Έχεις επίσης τη στόφα, να το πω έτσι, του δασκάλου, της δασκάλας, να καθοδηγήσεις ανθρώπους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο τι λέμε στους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς έναν άνθρωπο και να του πεις, γνωρίζεις ότι έχει ένα θέμα υγείας και να το εκμεταλλευτείς για να βγάλεις λεφτά, να πω έτσι ένα παράδειγμα, εντάξει. Θα σου έρθει, θα τα χάσεις τα λεφτά με κάποιο τρόπο και δεν θα ξέρεις πως τα έχεις χάσει και λες μα πως έγινε τώρα. Αριθμός 16, καρμικός αριθμός, φίλες και φίλοι. 46 εδώ, 16 εδώ, επικρατεί λίγο το 6 για κάποιο λόγο. Το 6 έχει να κάνει με τους ανθρώπους, έχει να κάνει με την οικογένεια, έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει, ναι, διότι και εσείς μπορεί να είστε σε μια θέση, ας πούμε, να είστε δάσκαλος, δασκάλα, να είστε σε νηπιαγωγείο, σε σχολείο, να είστε καθηγητής, πανεπιστήμιο, καθηγήτρια, δεν έχει σημασία. Όμως εδώ, το δαχτυλίδι αυτό που σου αποκαλύπτει, αγαπημένα, αγαπημένη μου, είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι έχεις να πάρεις μαθήματα ζωής. Είναι καρμικός αριθμός, έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαν αριθμός, διότι συμβολίζει την αγάπη. Συναντάμε ανθρώπους στους οποίους, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ερωτικούς κυρίους ανθρώπους, που δημιουργείται δηλαδή μια ερωτική σχέση, στους οποίους έχουμε χρέη καρμικά. Και πρέπει οι ψυχές να έρθουν και η μία να δώσει στην άλλη. Δύσκολος αριθμός. Γι' αυτό σου έχουν βγει οι γνώσεις εδώ.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις δηλαδή ότι ναι, είναι καρμικός αριθμός, ότι αυτό που συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο είναι καρμικό και κάπως πρέπει να το εξισορροπήσω. Έχετε υπόψη εσύ. Μπορεί να μην τα πιστεύεις. Εγώ όμως πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν συναντιόνται τυχαία. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Δεν τους συναντάμε τυχαία. Οι γονείς που η ψυχή δέχτηκε να μπει μέσα σε μια οικογένεια, τους γονείς που επιλέξει, να το πω έτσι, που η ψυχή επέλεξε, δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος, ο χρόνος που επέλεξε η ψυχή να ενσαρκωθεί, δεν είναι τυχαίο. Για μένα, έτσι, εγώ το πιστεύω αυτό. Εσείς μπορεί να πείτε ότι, εντάξει, απλά γεννιόμαστε και πεθαίνουμε. Είναι οκ, εντάξει. Δεν είμαστε τίποτα παρά κρέας και κόκαλα και γεννιόμαστε και ερχόμαστε εδώ για να ταλαιπωριόμαστε. Λοιπόν, εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Αυτός ο αριθμός όμως σου λέει ότι έχεις μια πολύ μαγνητική προσωπικότητα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς μέσα από τη ζωή να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχεις έρθει όμως να βοηθήσεις. Είναι το μεγαλείο λοιπόν αυτού του αριθμού, είναι να αντιληφθείς την πνευματικότητα των καρμικών νόμων. Αυτό. Οπότε γι' αυτό αποκτάς γνώσεις για τα καρμικά και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί τα μαθαίνεις και λες, έτσι δουλεύουν λοιπόν οι νόμοι. Διάβασε λίγο για καρμικούς νόμους, ψάξε το λιγάκι, πάρε κανένα βιβλίο. Δεν έχω κάτι να σου προτείνω εγώ. Εγώ έχω πάρα πολλά βιβλία. Εντάξει, οκ, έχω διαβάσει και κάτι παλαβά. Λοιπόν, αλλά ψάξε το λιγάκι, εσύ μόνος σου. Μόνη σου. Ιεραστές. Αριθμός 6 πάλι. 6, 6 και ο αριθμός 6. Ιεραστές. Μία πανέμορφη κάρτα, η οποία είναι ιδιαίτερη από τις ρουνικές ταρό. Αυτή έχει ένα άλλο σύμβολο. Αυτός έχει ένα άλλο σύμβολο στην καρδιά. Αυτή κρατάει όλο το φως και ο άντρας εδώ διαλογίζεται, μπαίνει σε μια πνευματικότητα. Να σας πω ένα μυστικό των σχέσεων. Ο άντρας διαλογίζεται, μπορεί να σημαίνει και σκέφτεται και προσεύχεται, για να βρει το σκοπό του στη ζωή και την ψυχή του. Και η γυναίκα από πίσω, κρατώντας αυτό το μικρό φως, αυτό το έτσι, και πίσω όλο το φως που τη φωτίζει, είναι διότι εσείς μπορείτε να φωτίσετε οι γυναίκες την ψυχή και την καρδιά ενός άντρα. Και αυτό σημαίνει πνευματικότητα, αυτό σημαίνει αγάπη. Δείτε αν έχετε αυτά τα σύμβολα. Αυτό εδώ μπορεί να το έχετε εδώ πέρα, όπως έχω εγώ εδώ ένα μη δηλαδή. Έχω κάνει αναλύσεις, υπάρχουν βίντεο τα οποία περιγράφω τι σημαίνει. Στη χειρομαντία μπορείτε να το ψάξετε, να το δείτε. Λοιπόν, διότι επικαλείται αυτή, γιατί έχει πνευματικότητα πολύ μεγάλη αυτή η γυναίκα. Είπαμε, έχετε πολύ μεγάλη πνευματικότητα. Είναι οι καρμικές οι σχέσεις, έτσι. Δείτε πώς βγαίνει η σειρά. Καρμικές σχέσεις. Γνώσεις, καρμικοί νόμοι, καρμικές σχέσεις και οι ιεραστές. Πόσο καρμικό πια. Να αντιληφθείτε λοιπόν εσείς οι γυναίκες το θηλυκό στοιχείο της πνευματικότητας. Και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον άντρα να βρει την ψυχή του, την καρδιά του, την αποστολή του. Όποια είναι και να είναι αυτή, έτσι, δεν είναι ίδια για τον καθένα, ναι. Υπάρχει μια ομοιότητα, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και διαφορές. Οι εραστές όμως είναι η κάρτα που σημαίνει και οι επιλογές. Οι επιλογές που κάνουμε γενικά στη ζωή, ποιον σύντροφο θα επιλέξουμε, οι επιλογές πώς θα μιλήσουμε, πώς θα επικοινωνήσουμε, και επειδή έχουμε γνώσεις, πώς θα επικοινωνήσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε στον άνθρωπο που αγαπάμε. Τα λόγια έχουν μια απίστευτα μεγάλη δύναμη. Είναι πολύ ισχυρά. Γι' αυτό και οι προσευχές, γι' αυτό και οι προθέσεις, οι προτροπές γίνονται με το λόγο. Δεν είναι μόνο μέσα μας να προσευχόμαστε. Προσευχόμαστε βέβαια βουβά, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά η προσευχή είναι έξω, εξωτερικεύεται, να ακουστεί ο λόγος στο πεδίο το ενεργειακό. Αυτά. Και επίσης έχει βγει ένας εγώ καιρός, αριθμός 10, και εδώ έχουμε όλα τα στοιχεία και όλες τις δυνατότητες και τις ιδιότητες των ποιοτήτων αυτού του ζωδίου. Αποστολή,
ψυχική αντοχή. Ένας άντρας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη φήμη του, για τη δόξα του, για τα λεφτά, γιατί φιλοδοξίες, έχει φιλοδοξίες να ανέβει και είναι σωστό ένας άντρας να έχει φιλοδοξίες και πρέπει η γυναίκα να τις ενισχύει, μάλλον να τον βοηθάει να δει, να φωτιστούν εκείνα τα σκοτεινά μονοπάτια τα οποία δεν βλέπει εκείνος, αλλά τα βλέπει μόνο μια γυναίκα φωτισμένη, γιατί τον αγαπά και θέλει να προχωρήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη ένδειξη αγάπης, όποια και να ήταν ωραία του. Να ανέβει στην ιεραρχία μιας εταιρείας, να γίνει γνωστός, να κάνει εκείνο, να κάνει τ' άλλο, να δουλέψει, να κάνει από εδώ, από εκεί, να γίνει επιχειρηματία, ό,τι και να είναι αυτό. Ναι, να τον βοηθήσει, γιατί αυτή είναι η φιλοδοξία του και δεν μπορείς να την ξυλώσεις. Και να τον βοηθήσει με αγάπη να δει όλες εκείνες τις πτυχές, να βοηθήσει δηλαδή τον εγώ καιρό, που συμβολικά, έτσι μιλάμε συμβολικά, να ανέβει στο σκοτεινό μονοπάτι του βουνού, στην κορυφή του βουνού, που είναι πολύ δύσκολο για όλους τους άντρες. Ό,τι και να είναι αυτό. Κάποιοι αποτυγχάνουν, κουτρουβαλιάζονται, η γη τους τσακίζει, κάποιοι άλλοι ανεβαίνουν λιγάκι, αλλά όταν όμως έχουν μια γυναίκα να τους υποστηρίζει και να τους φωτίζει τα μονοπάτια, λίγο-λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο έτσι, και με το να τους βοηθάει να αλλάζουν και το σκεπτικό τους, γιατί εδώ σημαίνει ότι ο άντρας είναι ανοιχτός. Εδώ με το διαλογιστικό σημαίνει ότι είμαι ανοιχτός σε αυτά που μου λες. Τα δέχομαι. Δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Τι βγάζει το δαχτυλίδι, ε? Είδατε τι βγάζει, τι πληροφορίες βγάζει. Δεν θα το περιμένατε αυτό. Σαν ερμηνεία δηλαδή και σαν αποτύπωση και σαν διαδικασία. Αυτά. Εγώ θα έλεγα συγκλονιστικό, θα έλεγα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με όλες αυτές τις ερμηνείες και αποτυπώσεις. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δαχτυλίδι νούμερο 3. Περίεργο και αυτό. Ιδιαίτερο. Με ένα διαμάντι στη μέση, κρυστάλλινο, ξεκάθαρο, ε. Το οποίο αν το βάλει σε ήλιο, ο ήλιος διαθλάται, η ακτίνα του ήλιου μπαίνει μέσα και διαθλάται και φωτίζει. Πολύ όμορφο. Και έχει έρθει να σου μιλήσει για την έκλειψη ηλίου με τον αριθμό 29. Βγήκε ανάποδα. Αυτό λοιπόν που σου λέει το δαχτυλίδι, προσέξτε τώρα, μίλησα για ήλιο, έτσι, για διάθλαση φωτός του ήλιου. Και έχει βγει μια έκλειψη και η έκλειψη έχει να κάνει με την έκλειψη του ήλιου. Επίσης, ναι, αυτό που θέλει λοιπόν να σου πει ο αριθμός 2 και ο αριθμός 9. Μας κάνει το 11. Το 11 είναι ο αγγελιαφόρος του φωτός στην αριθμολογία. Γι' αυτό μίλησα για φως. Ο ήλιος σημαίνει φως, σημαίνει ότι εσείς, η αποστολή σας, φορώντας και έχοντας αυτή την ευθύνη αυτού του δαχτυλιδιού, ο αριθμός 11, επειδή είναι πολύ επιρρεπής, πάρα πολύ επιρρεπής, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τον αριθμό 11, έτσι, ένας από τους πολύ ιδιαίτερους αριθμούς, οι Πυθαγόροι λέγανε ότι ο αριθμός 11 είναι ο αριθμός της κόλασης. Δηλαδή, ο αριθμός 10 είναι ο αριθμός του παραδείσου, ο παράδεισος, το 11 είναι η κόλαση. Και αυτό διότι πολλοί άνθρωποι που έχουν φορέσει τον αριθμό 11 αιματοκύλησαν. Παραδείγματος χάρη, ο Χίτλερ ήταν αριθμός 11, έτσι. Ενώ είχε να επιλέξει το φως και να γίνει αγγελιαφόρος του φωτός, επέλεξε να γίνει αγγελιαφόρος του σκοταδιού. Εσείς σαν άνθρωποι λοιπόν, επειδή ασχολείστε με το πνευματικό κομμάτι ή όσοι ασχολείστε, επειδή έχετε και πολύ έντονη ενέργεια, πολύ φωτιά μέσα σας, πολύ έτσι, αυτό, ναι, πολύ ενέργεια μέσα σας, χρειάζεται να γυρίσετε και να πάτε στο φως. Το δαχτυλίδι λοιπόν σας δείχνει ένα δρόμο, φωτίζει και σας ανοίγει ένα δρόμο και σου λέει πήγαινε στο φως. Από εκεί θα πας, σου λέει. Η έκλειψη σημαίνει ότι έχετε περάσει δύσκολες καταστάσεις, έχετε περάσει μέσα από πάρα πολλά σκοτεινά μονοπάτια, η ψυχή σας έχει ματώσει, έχετε τσακιστεί, έχετε περάσει πολλές δυσκολίες, έχετε κλάψει πάρα πολύ. Και νιώθετε ότι συνέχεια, να το πω έτσι λίγο ποιητικά,
πάντα σας κλέβει η ζωή ένα κομμάτι από την ψυχή σας, από το μυαλό σας, από το είναι σας. Και ότι η ζωή δεν σας φέρεται όπως θα θέλατε να σας φερθεί σε εσάς. Και πιστεύετε πολύ ότι έχετε αδικηθεί. Μπορεί να είναι και έτσι. Μέσα σας λοιπόν μπορεί να έχετε γεμίσει φόβους, να έχουν φύγει άτομα από κοντά σας και κυριολεκτικά και να έχουν αναλήφθει στον ουρανό, να έχουν φύγει από τη ζωή. Να έρχονται αποκαλύψεις τις οποίες να μην μπορείτε να διαχειριστείτε. Θα μου πείτε τι δαχτυλίδι επέλεξα. Επέλεξε ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι. Διότι ακριβώς αυτό είναι το οποίο σου λέει, ότι και επειδή βγήκε και ανάποδα, μην μπαίνετε σε αρνητικές συγχύσεις, μην βλέπετε μόνο και το ατομικοποιείτε αυτό που συμβαίνει. Είναι μέρος της ζωής, είναι μέρος της δικής σας αποστολής. Εγώ θα τολμήσω να πω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά ότι ό,τι έχουμε επιλέξει στη ζωή μας να περάσουμε από εμπειρίες, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, κάποιοι άνθρωποι έχουν επιλέξει να περάσει η ψυχή τους μέσα από τέτοιες καταστάσεις για να γίνουν πιο σοφοί. Για να γίνουν οι ίδιοι, επειδή είπα τον αριθμό 11, στυλοβάτες του φωτός, αγγελιαφόροι του φωτός, αγγελιαφόροι της ζωής, να μεταφέρουν δηλαδή είδα λίγο το δαχτυλίδι σαν εικόνα και μου δώσε μια αγαλίαση, σαν εικόνα λέει, σαν πληροφορία. Διότι πώς θα διδάξετε έναν άνθρωπο αν δεν έχετε πονέσει εσείς? Και αυτό είναι ένα λάθος που συμβαίνει και στη σημερινή εποχή. Πώς να μιλήσεις για αγάπη όταν δεν έχεις αγαπήσει? Μιλάς μόνο με τη λογική, με το μυαλό. Πώς θα μεταφέρεις όμως το συναίσθημα όταν δεν το έχεις βιώσει? Πώς θα μιλήσεις για πόνο όταν δεν το έχεις βιώσει? Και έχετε επιλεχθεί, να το πω έτσι, ως πλάσματα από το Θεό, από το θεϊκό σχέδιο, όπως θέλετε πάρτε, το σύμπαν, να μεταφέρετε αυτό τον πόνο για να αγαλιάσετε τους ανθρώπους. Το καταλαβαίνετε, το πιάνετε το νόημα? Και βεβαίως δείτε πώς σας επηρεάζουν οι εκλήψεις, αν έχετε γεννηθεί κάτω από έκλειψη και τα λοιπά, και τι σημαίνει, αλλά το νόημα είναι αυτό. Να το ορίστε. Προσέξτε ο αριθμός 9 τώρα εδώ. 2, 7 και 9. Εντάξει. Ελάτε να δείτε τώρα πώς δένουν όλα με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Είναι ο θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού. Έχετε ένα... Φανταστείτε ότι πολλές φορές εκεί που κάθεστε εντελώς αμέριμνοι, με κλείνει τα μάτια και έρχεται ένα γλυκό γλυκό αεράκι και σας φυσάει... στο πρόσωπο, στα μαλλιά, λίγο στα μάτια. Είναι η πνοή του Θεού. Εμπνεσμένος αριθμός, σκοπός να βοηθήσεις τους ανθρώπους είναι. Έχεις μεγάλη πνευματική δύναμη, αναζητάς τα βαθύτερα νοήματα της ζωής, εμπνέεις, έχεις δυσκολίες, έρχονται δυσκολίες, αυτό δηλώνει. Ο σκοπός είναι όμως αυτά που έρχεται, αυτά που έρχονται στη ζωή σου, να εμπιστευτείς το σχέδιο που σου έχει δοθεί. Δεν είναι εύκολο, δαχτυλίδι, είναι δύσκολο. Αλλά όμως, έχει μέσα του αυτό το δαχτυλίδι, αυτός ο αριθμός περικλεί δικαιοσύνη, θεραπευτικές αξίες και το μήνυμα, αν θέλεις, του Θεού είναι το εξής. Η αποστολή σου σε φυσάει λίγο, νιώστο αυτό λιγάκι, σε φυσάει λίγο στο πρόσωπο και σου λέει σαν μήνυμα, βοήθησε όσο μπορείς τον κόσμο με δικαιοσύνη, ηθική και κεραιότητα. Γι' αυτό είσαι αγγελιαφόρος του φωτός, διότι η αποστολή σου είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη. Όχι, δεν είναι εύκολη. Άλλοι άνθρωποι τη δέχονται την αποστολή, άλλοι άνθρωποι δεν τη δέχονται. Θυμηθείτε, επίσης, διότι ναι, υπάρχει θεϊκό σχέδιο, όταν και ο Χριστός είπε «Απελθέ απ' εμού το ποτήριον τούτο». Τι ζητούσε γενικά από το Θεό? Να αλλάξει το σχέδιό του. Άλλαξε μου το σχέδιο ζωής. Σε παρακαλώ, μην με βάλεις σε αυτό αν μπορείς. Και γενικά φυσικά μετά τι υπόθηκε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ας γίνει. Διότι είναι θεϊκό σχέδιο. Λοιπόν, όταν ρωτήσαν τον Πυθαγόρα με έναν διαφορετικό τρόπο, μπορούμε να ξεπεράσουμε τη μοίρα μας, το πεπρωμένο μας,
το θεϊκό μας σχέδιο. Ο Πυθαγόρας απάντησε, ναι, αλλά με ατσαλένια θέληση. Προσέξτε τα λόγια που επιλέγουμε. Ατσαλένια θέληση. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσεις μάλλον, ίσως, πολύ χειρότερα από αυτό που σου δόθηκε να περάσεις. Σκέψου το. Μπορεί να είναι και έτσι. Πάμε να δούμε το επόμενο. Η μεγάλη αίρια. Αριθμός 2. Τα εννιάρια, τα διάρια εδώ δίνουν και παίρνουν. Η μεγάλη αίρια λοιπόν, με μεγάλη διέστηση, να τη δεις εδώ πέρα, με μεγάλη δύναμη, μεγάλη διέστηση, είναι ενωμένη με τη φύση, είναι η μεγάλη αίρια, έχει τη δύναμη της προφητείας, της διέστησης, και το άλλο που σου έχει να σου πει είναι ότι συντονίζεσαι πάρα πολύ καλά με τις φάσεις της Σελήνης. Εντάξει, δες το γενικότερα, και εδώ σημαίνει επίσης ότι ό,τι μυστικό μαθαίνεις γενικά και στη ζωή σου, αλλά και πνευματικό μυστικό, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω όλα. Τα κρατάμε. Υπάρχουν και μυστικά τα οποία δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω. Εντάξει, οπότε το κρατάμε αυτό. Όμως η μεγάλη αίρια δείχνει την ιερότητα που έχεις μέσα σου, την προφητεία που έχεις μέσα σου, τις επιλογές στη ζωή που έχεις μέσα σου. Και επειδή είναι ο αριθμός 11, πρόσεξε, μάλλον είναι ο αριθμός 2, αλλά εδώ 2 είναι 11, αν στο φέρω αυτό εδώ πάρα πολύ κοντά, είναι σαν να κάνει τον αριθμό 11, έτσι, σαν αριθμός. Δες το. Και αυτό το οποίο έχουμε επίσης είναι ο κρυός, αριθμός 1. Δύναμη. Θέλεις δύναμη λοιπόν. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε, δηλαδή όταν είσαι στεναχωρημένος χάνεις δύναμη, έτσι. Όταν είσαι σε θλίψη ας πούμε, ή μεγάλη στεναχώρια να το πω, πέφτεις, ζαρώνεις, δεν έχεις ενέργεια. Το σώμα ζαρώνει, δεν είναι αισθητό, δυνατό να βγει μπροστά. Πού να βρεις ενέργεια και δύναμη, δεν έχεις ενέργεια, έχεις συρρυκνωθεί. Πώς να μπορείς να προχωρήσεις. Για να πετύχεις λοιπόν οποιαδήποτε αποστολή στη ζωή, χρειάζεται την ενέργεια του κρυού. Να αλλάξεις, γιατί εδώ είναι το κεφάλι, και το κεφάλι του κρυού σημαίνει σκέψεις. Να αλλάξεις τις σκέψεις σου. Να αποκτήσεις ενέργεια, να ορμήσεις πραγματικά, να προχωρήσεις, να ενδυναμωθείς για να τα καταφέρεις. Να καταφέρεις το σχέδιό σου. Να καταφέρεις τη μαγική σου δύναμη, να τη φέρεις εις πέρας. Ε? Είδαμε τι είναι εδώ. Πόσα πράγματα έχεις να κάνεις. Πλούσια πράγματα, όμορφα πράγματα, συγκλονιστικά πράγματα. Αν μπορούσες να... Εγώ το βλέπω λιγάκι λίγο από έτσι ψηλά. Αν μπορείς πραγματικά να μπεις στη δύναμη που έχει αυτή η επιλογή που έχεις κάνει, στην ομορφιά που έχει αυτό το δαχτυλίδι, στην όμορφη αποστολή, στην ύψιστη αποστολή, θα άλλαζες γνώμη. Θα έλεγες, okay, εντάξει, τα πέρασε όλα αυτά, αλλά η αποστολή μου είναι όμορφη, είναι ωραία. Έχει δυσκολίες, αλλά έχει και ωραία διαδρομή όμως. Εντάξει. Ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο πολύ ιδιαίτερο δαχτυλίδι. Με ένα πανέμορφο χρώμα, αμέθιστο. Και κάποια γράμματα, καρικατούρες εκεί, τα οποία μπορεί να είναι σύμβολα, μπορεί να είναι κάποια μυστικά, μπορεί να είναι κάποια πνευματικά μυστικά, μεταφυσικά μυστικά, αστρολογικά, ποιος ξέρει τώρα. Μπορεί να είναι μια προσευχή. Ωραία. Ποια είναι η δύναμη λοιπόν που επέλεξες εσύ και έχει βγει οι γνώσεις βέβαια. Οι γνώσεις. Είσαι δάσκαλο, δασκάλα. Μπορείς να καθοδηγήσεις τους ανθρώπους, μεγάλη πνευματικότητα, μεγάλη διέστηση, πάντα χρειάζεται προσοχή πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες, γιατί μπορούμε να ξεφύγουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε με λάθος τρόπο, και φυσικά μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Αριθμός φι, φως,
και άλλο φως. Η γνώση είναι φως, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Για να δούμε όμως τι άλλο έχει να σου αποκαλύψει και να σου πει αυτό το δαχτυλίδι. Και έχουμε πάλι τον αριθμό 16, τι λέτε ρε παιδιά, καρμικές σχέσεις. Ένα λεπτό. Μια γουλιά καφέ για να πάρω δύναμη. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Μαθήματα ζωής, καρμικές σχέσεις. Το δαχτυλίδι σου αποκαλύπτει και σου λέει ότι αυτά που βλέπεις και τα σύμβολα μπορεί να είναι και γράμμα ερωτικό. Μπορεί να είναι μια εξομολόγηση. Μπορεί να είναι μια επικοινωνία. Όλα μπορεί. Είναι λοιπόν όμως να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι στη ζωή μας που έρχονται δεν έρχονται τυχαία. Έρχονται διότι είναι αυτό που λέμε, υπάρχει κάποιο χρέος που πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να συναντηθούν, κυρίως σε ερωτικό επίπεδο, έτσι. Να συναντηθούν, να δώσει ο ένας τον άλλον, να ολοκληρωθεί αυτό το χρέος ενεργειακά μέσω των ψυχών, όταν οι δύο ψυχές δίνει ανιδιοτελώς η μία στην άλλη. Τι δίνει? Αγάπη, φροντίδα, προσοχή, χρόνο, ηρεμία ψυχής. Εντάξει. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν τα ξέρουμε αυτά. Πολλές φορές επειδή είναι καρμικές σχέσεις έχουν πολλή ένταση. Γιατί είναι μου χρωστάς. Και οι δύο ψυχές, μάλλον και οι δύο, η προσωπικότητα, μάλλον οι δύο ψυχές λένε μου χρωστάς και η μία ψυχή λέει στην άλλη μου χρωστάς. Και μένουν εκεί. Επειδή όμως οι ψυχές είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερες πνευματικοενεργειακές οντότητες μέσα μας ενσωματωμένες, στην ουσία δεν το πετούν με αυτόν τον τρόπο, το πετούν μέσα από αγάπη. Το μου χρωστάς εννοεί δηλαδή θέλω να γεμίσω με αγάπη. Όμως επειδή αυτό βγαίνει σαν ενεργειακή ένταση, η προσωπικότητα έρχεται μετά του ανθρώπου, ελπίζω να με καταλαβαίνεις αυτό που λέω, γιατί λέω λίγο, το πάω λίγο παραπάνω το επίπεδο, έρχονται με ένταση. Με αποτέλεσμα απαιτούμε από τον άλλον. Και υπάρχουν και τσακωμοί, υπάρχουν παρεξηγήσεις, απατάω ο ένας τον άλλον και γίνεται μετά ένα μπέρδεμα τρελό. Άρα λοιπόν αυτό, επειδή έχεις πολύ ισχυρές διαισθητικές δυνατότητες, έχεις φυσικά πολύ μεγάλη ανάγκη για ελευθερία. Το ένα εδώ, αυτό σημαίνει. Ναι μεν θέλω δέσμευση, ναι μεν θέλω τον έρωτα, την αγάπη αυτά, αλλά θέλω και την ελευθερία μου. Ήδη αυτό δημιουργεί μια ένταση γενικά. Αυτό λοιπόν που σου λέει, αυτός ο αριθμός, αυτό το δαχτυλίδι είναι να συνδεθείς με τη δική σου αφύπνιση, τις πνευματικές σου αλήθειες που υπάρχουν βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Αυτά είναι τα μαθήματα ζωής και γενικά μας δείχνει πόσο βαθιά πρέπει να πάμε στην ψυχή μας για να καταλάβουμε αυτό το νόημα, έτσι, και πόσο δύσκολο είναι. Ζόρικα τα δαχτυλίδια, έτσι. Είναι ζωράκια, δεν είναι εύκολα. Έτσι. Δεν είναι απλά παίρνουμε ένα δαχτυλίδι, το φοράμε και άχτιο, εννοώ δηλαδή αυτή η επιλογή που κάναμε. Δικαιοσύνη. Ό,τι γίνεται, γίνεται με δίκαιο τρόπο στη ζωή. Αυτό σου λέει το δαχτυλίδι. Δυσκολίες, μα γιατί να γίνεται έτσι, μα αυτό το άλλο. Δικαιοσύνη. Όμως εδώ έχει βγει η κρίση. Η κρίση λοιπόν, η δίκαιη κρίση. Και δες εδώ μια πανέμορφη εικόνα. Θυμίζει λίγο, να το πω έτσι, λίγο τον Αστερίξ εδώ, εντάξει, με τα φτερά και αυτά. Με ένα πολύ ωραίο, και αυτό ένα πάρα πολύ ωραίο σύμβολο, το οποίο, μάλλον κάτσε να στο φέρω κοντά και να στο εξηγήσω, γιατί μου έρχεται να στο εξηγήσω λιγάκι, ένα πανέμορφο σύμβολο το οποίο λάμπει μέσα σε μια λίγο εικόνα, αν δεις, λίγο μπλεγμένη, θολή. Λες τι γίνεται τώρα εδώ, τι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πανέμορφο σύμβολο, ρουνικό σύμβολο. Το Ινγκούζ, μπορείς να το ψάξεις, Ινγκούζ ή Ινγκόζ, ανάλογα, πώς το προφέρει κάποιος.
που σημαίνει τα νέα ξεκινήματα, προστασία, ένστικτο, διέστηση, σχέσεις. Και εδώ βγαίνουν οι σχέσεις, έτσι. Λοιπόν, καρμικές σχέσεις. Έχεις τη δύναμη των αποφάσεων, σου λέει αυτό το σύμβολο, προετοιμασία, αφήνουμε ότι δεν μας χρειάζεται, κύκλος, μπαίνει σε ένα κύκλο δηλαδή που αλλάζουν τα πράγματα και αυτό το σύμβολο δεν έχει αρνητικό. Δεν έχει αρνητική αποτύπωση. Είναι κάποια σύμβολα ρουνικά τα οποία δεν έχουν καθόλου αρνητική αποτύπωση. Έχει βέβαια και μια εσωτερική δόνηση του αριθμού 8, γιατί μοιάζει με 8, που σημαίνει η δύναμή μου, αλλά δεν λέω την άλλη να σου πει αυτή η κάρτα, ότι ναι, θα περάσεις μέσα από καταστάσεις κρίσεων, μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Α, δείτε αν αυτό το σύμβολο το έχετε και κάπου στο χέρι σας. Είναι ευλογία. Όπου και αν το έχετε, είναι ευλογία, έτσι. Και όσο πιο καθαρό είναι, μπορεί να συνδέεται κάπου με άλλες γραμμές, αλλά όσο πιο καθαρό είναι, έχετε προστασία, έχετε ευλογία. Είναι καλό αυτό. Δεν σου λέει όμως, με το συνδυασμό της κρίσεως εδώ, ότι κοίταξε να δεις, θα περάσεις δυσκολίες στη ζωή. Θα περάσεις προκλήσεις. Είναι αναγκαίες. Η ημέρα της κρίσεως εδώ στα ταρό σημαίνει ότι θα τα περάσουμε αυτά. Θα περάσουμε τις δυσκολίες. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε. Θα πρέπει να αναζητήσουμε κάτι πιο πνευματικό. Είναι μια κάρτα που σου δηλώνει ναι, έχει μια θετική αποτύπωση, αλλά μέσα από υπομονή, χρόνο, αρκετό χρόνο, το ξαναλέω, και ναι, μέσα από αρκετές δυσκολίες. Και βέβαια, ανάλογα με το θέλημα του Θεού, ανάλογα με το προσωπικό σχέδιο. Εντάξει, λοιπόν. Και εδώ λοιπόν έχουμε τον Δία. Πολύ καλή κάρτα, αριθμός 23, 2 και 3 μας κάνει και 5, όμως ο Δίας συμβολίζει, μιλάμε συμβολικά πάντα έτσι, μην ξεχνάμε, η αστρολογία είναι μια κωδικοποιημένη γλώσσα συμβολισμών και κωδικών. 23 λοιπόν εδώ, τι λέει εδώ, δώρα, αυθονία. Η αυθονία δεν χρειάζεται να είναι μόνο σε επίπεδο υλικό, μπορεί να είναι πνευματικό, μπορεί να είναι... να είναι συναισθηματικό, μπορεί να είναι, ναι, σε πολυεπίπεδη κατάσταση. Δείτε και εσείς που έχετε το Δία σας στον αστρολογικό χάρτη. Οπότε αυτό το δαχτυλίδι έφτιαξε τη δική του όμορφη ιστορία, τη δική του όμορφη διαδρομή, αλλά όμως έχεις και ευλογίες. Έχεις και προστασία. Ο Δία σημαίνει και προστασία. Και εδώ σημαίνει προστασία, έτσι. Είδες πως έρχονται να από διαφορετικά ντεξ, από διαφορετικές αυτές. Προστασία. Το δαχτυλίδι λοιπόν σου μιλάει ότι είσαι ένας άνθρωπος όπου έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, έχεις πάρα πολλές ισχυρές ενέργειες πάνω σου, να το πω έτσι, ποιότητες. Αλλά να καταλάβεις ότι στη ζωή κάποια πράγματα είναι εντελώς καρμικά. Μη μου φύγεις, δεν τελείωσα. Ολοκληρώθηκε το τέταρτο δαχτυλίδι. Κάτι τελευταίο να κάνουμε. Και τα τέσσερα δαχτυλίδια μαζί ενώνονται, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σου μιλήσουν και να σου πούνε ένα μήνυμα. Για όλους. Και όσοι επιλέξατε, επιλέξατε κάποιο δαχτυλίδι, αλλά για όλα και για τα τέσσερα δαχτυλίδια ένα κεντρικό μήνυμα. Ένα μήνυμα. Κάτι είναι, θέλω να μας πούνε. Μη φοβηθείτε. Να έχει βγει ο θάνατος. Πλουτόνιες ενέργειες, σκορπίσιες ενέργειες, σκορπιός εδώ. Αυτό που λέει λοιπόν το δαχτυλίδι και κάνει μια τεράστια αποκάλυψη, διότι ο θάνατος φέρνει και αποκάλυψη, είναι, ενώ δηλαδή αποκαλύψεις γεγονότων πραγμάτων, είναι ότι μη φοβάστε τους κύκλους εκείνους οι οποίοι ολοκληρώνονται, πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, περνάμε δοκιμασίες, εδώ δηλώνει δοκιμασίες και κύκλους δοκιμασιών, εδώ δηλαδή που έχω σημειώσει για να, έτσι που μ' αρέσει να έχω γράφει, σε κάποιες κάρτες μ' αρέσει να γράφω πάνω, λοιπόν. Έχει όμως τη μεγαλύτερη, γιατί τα ταρό πάντα έχουν, ναι, έχουν και αρνητική αλλά και θετική χρειά. Εδώ υπάρχει μια απίστευτη
θετική προτροπή. Ζήσε, σου λέει. Μην περιμένεις το θάνατο γενικά. Ζήσε. Ναι, ζήσε. Έρχομαι, ναι, έρχεται, αλλά ζήσε όμως. Γιατί δεν ξέρουμε ο καθένας πότε θα φύγει. Μπορούμε να το βρούμε, εννοείται, αλλά εγώ σας συμβουλεύω να μην το ψάξετε. Μπορεί να σας στοιχιώνει μετά αυτό. Ζήσε όμως. Είναι το πολύ θετικό μήνυμα και των τεσσάρων δαχτυλιδιών, έτσι. Υπάρχει και η ταινία βεβαίως με το δαχτυλίδι στο Lord of the Rings, που γινόταν ο χαμός. Το νόημα είναι αυτό. Ζήσε. Μην μείνεις στο σκοτάδι. Μην μείνεις στο αρνητικό. Μην μείνεις στο θάνατο. Ζούμε περίεργες εποχές. Ακούμε διάφορα μηνύματα από εδώ και από εκεί, περίεργα, για πολέμους, αυτά, θανατικά, το ένα, το άλλο. Εμείς οι άνθρωποι, στο μη γνωστικό επίπεδο, επικρατεί άλλος τρόπος σκέψης. Εγωισμοί, ψευτολεονταρισμοί που λένε και αυτά. Πάμε να ζήσουμε. Ζήστε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θετικό μήνυμα που μπορείτε να πάρετε σαν μήνυμα μέσα από τα ταρό, μέσα από τις επιλογές που κάνατε. Σας ευχαριστώ.